φίλες και φίλοι της ΑΕΚ, σας καλωσορίζουμε στο τρίτο podcast της ομάδας μας με καλεσμένους σήμερα δύο πρόσωπα, δύο άτομα, δύο φίλους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την ιστορία της ΑΕΚ και όχι μόνον, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαζί μας είναι ο Ντίνος Λευκαρίτης και ο Ανδρέας Λευκαρίτης. Έτσι έχουμε ένα φάσμα ολόκληρης της ΑΕΚ και του ποδοσφαιρικού και, και της καλαθόσφαιρας. Λείπει το βόλεϊ, αλλά είναι να τα βρούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, καλησπέρα και πούμε, ναι. Σας καλωσορίζουμε και φυσικά, Ανδρέα μου, να αρχίσουμε με τον κύριο Ντίνο Λευκαρίτη. Ξέρω το πριν αυτό. Ναι. θέλουμε να κάνουμε έτσι μια σύντομη αναδρομή στο πώς άρχισε ο Ντίνος Λευκαρίτης να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Μιλούμε για τον πεζοπορικό. Τι ήταν, πώς έμπηκες στο ποδόσφαιρο τότε? Φέρνει με πολλά πίσω. Αλλά κλείδε να ξύχασες. Όχι, δεν ξύχασες. Ήταν ο αείμνηστος πρόεδρος του πεζοπορικού τότε, ο Ανδρέας Χουλιάδης, ο οποίος με κάλεσε να μπούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ήταν τότε που ήρθα από τις σπουδές. Νομίζω ήταν το 73-74. Στον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο. Sorry, το 79. Το 79, ναι, μετά τον πόλεμο. Διότι έλειψα, που είχα πάει στην Αγγλία για κάτι δουλειές για περίπου 2,5 χρόνια μετά τις σπουδές, και μόλις επέστρεψαν, ήταν το 79, μπορεί και 80, είπε μου ο Ανδρέας ο Αχολιάδης, γιατί δεν μπαίνεις στο συμβούλιο. Μπήκα βοηθός γραμματέας μαζί με αρκετούς φίλους τότε. Την επόμενη χρονιά. Ήσουν ο πιο νεαρός, φανταζόμαι. Ναι, μπορεί. Ήμασταν μαζί με τον Χάρη τον Κυριακίδη. Ο Χάρης ήταν γενικός γραμματέας τότε και εγώ βοηθός. Και ήταν και ο Χάρης που με πίεσε λίγο τότε. Και μπήκαμε μαζί. Με τον Αντρέα τον Χακολιά δεν είμαι και εγώ στο σίγουρο, αλλά δεν ξέρω ποια χρονιά είμαστε. Ήσουν και εσύ λίγο μετά. Μετά. Ναι. Οπότε. Εντάξει, κάμαμε και 3 χρόνια μαζί. Μετά έγινα γενικός γραμματέας για εποχής, κάποια μιλούμε περίοδο. Μιλούμε και από εκείν Νόνης Προδρόμου, Μυρτής, Μαγαρίτσο Σταυρινός, Κρήτονο Γεωργιάδης, ο Πάτσαλος, ο Κωστάκης, ο Χριστόδουλίδης, ο Κίκης ο Παρασκευάς, ο Κίκης ήρθε πιο μετά μαζί. Εντάξει. Μπήκαμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και φτάσαμε το 87. Ο Ανδρέας τότε έθελε να αποχωρήσει και είπε μου ανάλαβε. Και ανάλαβε. Ευτυχώς δηλαδή. Εντάξει. Να πούμε ότι είσαι ο πρόεδρος που έφερες το τελευταίο πρωτάθλημα στη Λάρνακα. Ναι. Ήσουν και ο πιο νεαρός πρόεδρος τότε, θυμούμαι. Πιθανόν. Ναι, ήσουν, ναι. Η ηλικία ήσουν. Πρέπει να ήσουν 87-88, ήμουν 52 με 87, ήμουν 30. Όχι ρε, και λίγο. 30. Εντάξει, θα τα κάνει ο γραμματέας. 34-35 χρόνο. Για μην τρομπαίνω ώρα. Ήσουν 35 χρόνο. Τι αμή. 35 χρόνο, την προεδρία, να πήρε ματσόβια. Ναι. Και η πρώτη χρονιά ήταν, σημαδεύτηκε στην προεδρία σου με το πρωτάθλημα του πεζοπορικού. Το 87-88. Ναι. Εντάξει, ξεκινήσαμε τότε μια ομάδα, ένα διοικητικό συμβούλιο, πολλά. Είχαμε ωραίες πλάκες, ήμασταν φίλοι όλοι, γνωστοί. Νομίζω ότι ήταν μια ομάδα τότε η οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, η ομάδα και ο κόσμος ήταν σαν ένα. Ναι, ναι. Είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί.
Και νομίζω τούτο ήταν και η επιτυχία. Έγιναν και πολλά καλές κινήσεις τότε σε ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ήταν τότε ήταν ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, ο Σπύρος ο Λιβάθινος. Νίκος Προβούλης από το Αποέλ, ο Λένος. Ναι. Ήταν ο Μπίαλον. Ο Μπίαλον ήρθε σκάρπα, αλλά ευκήκε μας. Ευκήκε μας και καλά μάλιστα. Και καλή λίρα 100 που λέμε. Εντάξει, ήταν μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν ότι έπαιζε φανταστικό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν η πιο σταθερή και δεν έχανε. Είχαμε μια νύχτα νουλή. Χάσαμε μια βαριά νύχτα. 5-0 που το Αποέλ και ήρθαμε την νύχτα και κάμαμε ποτούν το χορό. Ναι. Να θυμούμε καλά. Ναι. Και ήταν και επιτυχής το χορό. Ήταν στο Χρυσόψαρο. Ναι. Χρυσόψαρο. Να είστε. Όχι πως τους αφήναμε να χάσουν δηλαδή. Όχι. Ναι. Ούτε ιδέα. Και να θέλανε έχανα. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω, πρόεδρε, να ρωτήσω για το. Να μην πιάμε λεπτομέρειες, γιατί θέλουμε πολλές ώρες για να πιάμε λεπτομέρειες. Πότε άρχεψε και έρχεται στο μυαλό σου η ιδέα της ενοποίησης της Λάρνακας, των ομάδων της Λάρνακας, και ποιες ήταν οι πρώτες επαφές? Κοίταξε, το 1993, ένα χρόνο πριν το. Ενοποίηση, είχε να αρκέψει και γίνεται συζήτηση με άτομα τα οποία ήταν μέσα στο δίπλα μου ή και που την ΕΠΑ και που τον πεζοπορικό. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έβλεπαν ότι δεν είχαμε μέλλον τα δύο σωματεία που μόνα τους. Άρχισε και δημιουργεί του μία μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας που λέμε, και ο πεζοπορικός ήταν σε μια αυτή, παρά το ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι βαθμολογικά από την ΕΠΑΝ, και έγινε τότε, αν θυμούμε καλά, ήταν τότε που επήγαινε η ΕΠΑ διαβάθμιση, εμείς ήμασταν όχι σε πολλά καλή θέση τότε. Και νομίζω ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή να καταλάβουμε ότι έπρεπε να γίνει το επιχείρημα. Και εντάξει, έκαμαμε. Φάμε πολύ ξύλο τότε. Θυμόμαστε, ναι. Αρκετοί, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, μετρούσαμε το πράσινο με το κίτρινο, πόσοι παίκτες του πεζοπορικού και πόσοι της ΕΠΑΣ. Αν έγινε και σωστά ή λάθος. Και εσείς είχες τις αμφιβολίες σου φυσικά? Όλοι είχαμε, ναι, τις αμφιβολίες μας. Εκείνο που επίστηκα εγώ τότε, θυμούμαι χαρακτηριστικά, ήταν ο πρώτος αγώνας που έγινε και μέσα στο ΓΑΣΙΖΙ τότε. Με ένας αγώνας με τον Εθνικό Άχνας. Γεμάτο. Το οποίο ήρθαν τότε, και που επέρναμε 200-300 άτομα με το ζόρι, πρέπει να είχαμε πάει στις 3,5 κοντά στις 4,000 κόντου. Ναι, μου ήταν και πάνω την δεξιά δεξιά. Και αμέ είπα ότι... Αλλά επίαν δεξιά, είπε στο χώρι του αριστερά, είπα είδες πάλι. Εντάξει, είπαμε, ναι, φάμε ξύλο. Ναι. Το θέμα είναι ότι το επιχείρημα επέτυχε. Νομίζω ότι την ημέρα επίστηκα ότι σωστά έκαμαμε. Θέλω να πω όμως ότι... Εν ήμουν μόνος μου. Είχα άτομα δίπλα μου τα οποία πραγματικά βοηθήσα σημαντικά. Ήταν ο Φίβος ο Βοβίδης, ο Ανδρέας ο Ζαχαρίου, ο Κωστάκης ο Χριστοδουλίδης, ο Κίκης ο Παρασκευάς, ο Αναγνώστου, ο Ανδρέας ο Θεμιστοκλέους, ο... Είχαμε καλό διοικητικό συμβούλιο τότε. Σίγουρα ο πιο στενός μου συνεργάτης ήταν ο Σταυρινός. Ο Μακαρίτης ο Σταύρος ήταν από τους πιο τίμιους. Ναι.
Ήταν μεγάλη απώλεια για το, νομίζω για, την, για τον Τζερόν Τζούνο ήταν μεγάλη απώλεια. Ο Σταυρινός θυμόμαστε τα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, ο Σταυρινός έφτασε. Περίμενε όμως ο Σταυρινός έφτασε την ΑΕΚ. Όχι, την ΑΕΚ ο Σταυρινός περίμενε. Ο Σταυρινός έφτασε την ΑΕΚ. Έφτασε. Αλλά θυμούμε που επίεννα και θόρουν τον Τζερόν Τζούνο να σε πάρω μάχη. Ο Σταυρινός έφτασε την ΑΕΚ. Περάσαμε ένα χρόνο μαζί και μετά. Και μετά. Ναι, αρρώστησε. Ναι, μετά, διότι ύστερα ναι. Δεν ήθελε να έρθει τον ποδόσφαιρο. Δηλαδή μου έτσι θέλω να πάω. Ναι. Όχι για το ποδόσφαιρο, απλά δεν ήθελε εκκλείστη. Ναι, ναι, αλλά έλεξε. Ναι. Θέλω να βάλουμε και λίγο τον Ανδρέα μες στη συζήτηση μας. Δηλαδή, για το... να μας αρκέψεις τώρα. Ακολούθας από τον καιρό που ήσουν μωρό. Δηλαδή ακολούθησα τον παπά σου, ότι εγώ όταν έπαιζα, όταν ξεκίνησα, ο παπάς σου θυμούμαι τον που έρχεται μετά που τέλειωνε η προπόνηση με κάποιους άλλους και παίζαν ποδόσφαιρο και μέσα στη φανερωμένη. Θυμάσαι, επέζασαν μετά το τέλος της προπόνησης, επέζασαν με κάποιους άλλους που μαζευκούνταν και αμέ, γιατί ήταν ανοιχτό και αμέ και έκαναν την προπόνηση τους. Συνήθως ήταν τα Σαββατοκύριακα μας ήταν... Φουλ, ξεκίναν που τα τσιγό και πήγαινε μέχρι τη νύχτα στο μπάσκετ. Παγιά τα διαφορετικό, όλα τα αθλήματα ήταν τα ωράρια του, εμπόλευκαν το ένα το άλλο. Ναι, να πάει στο ένα στο άλλο συνέχεια. Πάντα θυμούμε που πόσο, 7-8 χρόνων που ήμουν, πήγαινα με ένα τσιγό, στο βάζει το παγιό. Μετά πήγαμε, ξαρτάει που παίζει η πρώτη, πήγαμε στα δεύτερα. Μετά θεωρούσαμε το μεσημέρι, η ώρα 2 και όμως πότε ήταν η ώρα. Ήταν η ώρα 2.30 η πρώτη κατηγορία. Ήταν 10-12, 2.30 και μετά ξεκίνησε το μπάσκετ. Ξεκίνησε δεύτερα μπάσκετ. Full day. Ναι, ήταν ωραία. Εδοκίμασες, επειδή ξέρω στο μπάσκετ ότι έπαιξες, εδοκίμασες που πότε αλλού την τέχνη σου, αν είσαι κλίση στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Προσπάθησα. Έκανα ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τένις. Στο ποδόσφαιρο δεν μου παίρνουν από την αλήθεια. Άρα έπαιζε ποδόσφαιρο, θα ήταν να σκοτώσει κανένα. Ήταν να λαούν αγιώ στον τίμιζο παιδί όμως. Ήταν να σκοτώσει άνθρωπο. Ήμουν καλό στο τένις και στο μπάσκετ, αλλά τότε της μόδας του 90 με 94 άφηκε την εποχή, νομίζω λίγο στο μπάσκετ. Αυτό να ακολουθούσα το μπάσκετ. Ήταν το η εποχή τους χρυσούς μπασκετπολίστες μας τους. Είναι από τις καταστάσεις που άμα μια ομάδα πάει καλά έτσι, συνεχόμενα χρόνια, κάθε χρόνο τσιμπά. Ξέρεις, στις προπονήσεις επέναμε τότε στον Πεζοβερικό, είμαστε κάθε ομάδα, κάθε ακαδημία με ηλικία που πήγαινε, μπορεί να είναι και 100 μωρά. Μα έχουν τόσα πολλά, εντάξει, εμείς και σχολούμαστε πάρα πολύ. Και δεν έκαναν μας οι δύο ξένοι του πεζοβολέι. Ήταν ο Κέβιν ή ο Φλόρ. Και είχαν και πολλοί ανταγωνισμό μεταξύ των φιλάθλων τότε στο μπάσκετ. Μου ήταν γιατί έζησα τα. Οδομαχίες τότε. Οδομαχίες. Πάει μες στον κεραυνό. Πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Να πούμε ότι... Κεραυνός 10 πλάσματα. Ναι, ναι. Ενώ... Είχασαι support που τους άλλους. Δεν θέλω να... Το Αποέλ ήταν η βασική. Ήταν το Αποέλ, ήταν ο Αχιλλέας. Ναι. Ο Απόλλωνας στη Λέμεσο. Η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ. Παναγία μου. Να πούμε ότι όσο βλέπετε πίσω, είναι κάποια προηγούμενη στην εθνική μας. Έτσι, να μην τη ρωτάστε, δεν έχουμε fake σκηνικά λοιπά. Είναι η εθνική. Ούτε αλλάξαμε χρώματα. Ναι, που κάνει προηγούμενη. Ο Ντίνος πότε σταμάτησε πρόεδρος της ΑΕΚ? Κάμα 7 χρόνια. Το ξεκινήσαμε το 1994 και σταμάτησα το 2000. Το 2001. Ο λόγος? Ένιωσα ότι ήρθε έπρεπε να φύγω. Ναι. Ανανέωση. Ναι, χρειάζεται έναν διαφορετικό, να θέλεις. Κάπου κουράστηκα κι εγώ. Νομίζω κουράστηκε και ο κόσμος να με θωρεί μπροστά του. Νομίζω ο κόσμος δεν κουράζει να σε θωρεί. Όχι, τότε κουράστηκε. Τότε ήταν, ναι, είχε μια εποχή που ήταν λίγο... Υπήρξε απογοήτευση, εγώ θυμούμαι περιστατικά, υπήρξε απογοήτευση από τον πρόεδρο, μεγάλη, όταν σε κάποια δεδομένες στιγμές αποδοκιμάστηκε, να το πω έτσι, και συγκεκριμένα ο Ανδρέας έπιασε τον που την κερκίδα και του φεύγουμε τώρα, ήμουν παρόν. Επιάσε ο Ανδρέας και σου φεύγουμε τώρα. Με τη Σαλαμίνα στο γήπεδο τώρα, εξ Σαλαμίνα στο γήπεδο, θα με θυμούμε τώρα.
Και εγώ θυμούμαι. Και μεγάλη μερίδα κόσμου και θυμούμαι και ποιοί του. Δεν πειράζει. Κοίταξε, ο κόσμος δικαιούται να κάνει κριτική, δικαιούται να πει ό,τι θέλει. Γιατί έτσι είναι ο κόσμος. Την μια ημέρα κάνει σε Θεό, την άλλη ημέρα ξετοιμάζει. Και ποδοσφαιρικά, και πολιτικά, και παντού. Δικαιούται να πει ό,τι θέλει ο κόσμος, αλλά η γνώμη μου είναι ότι δικαιούται να αναχάριστος. Κοίταξε, νομίζω ότι ακόμα και εκείνοι που λέει ο Ανδρέας ύστερα μετανιώσαν, είναι οι καλύτεροι μας φίλοι. Εγώ ουδέποτε κράτησα κακία σε κανένα και ούτε με ενδιαφέρει. Εδώ ξέρω ότι έχουμε δυο φκιά. Κάτι που μου έμαθε ο παπάς μου είναι φιλτράρεις του και φκένουν από την άλλη. Άρα κρατώ εκείνο που θέλω. Δεν αφήνω να επηρεαστώ είτε να βάλω από μέσα μου οτιδήποτε. Έτσι έκριναν ο κόσμος τότε, μπορεί να είχαν και δίκιο, γιατί το να θωρείς έναν άτομο συνέχεια μέσα στα πόθια σου θέλεις κάποιος μια αλλαγή, αφτέξει, θέλεις ένα φρεσκάρισμα. Και νομίζω είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να φύγω. Ας σου πω κάτι όμως, εάν κάνεις μια έτσι, αυτή μες στη Λάρνακα στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, όχι να ρωτάς όποιον που ασχολούνται με το ποδοσφαίρο, να σου πω για τον Τίνο τον Λευκαρίτη, τούτο το που είπαμε τώρα για το match και για τις αντιδράσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να θυμηθεί κανένας το πράγμα. Όχι, απλά εγώ θυμούμαι το γιατί ήμουν κοντά σου, επειδή ξέρα, έζουσα πάρα πολλά, ήμουν συνέχεια στα παιχνίδια στο τότε, θυμούμε το εν κάτι που σου μηνίσκει χαραγμένο. Αλλά του που λέει είσαι σωστό ότι ο Ντίνος ο Λευκαρίτης, γιατί είδαμε τώρα, ξέρουμε όλοι που είναι στις απόψεις του κόσμου. Τώρα, ούτε θυμούμε έτσι πράγμα. Εγώ αμέσως θύμισα τον Ανδρέας ότι ο Ανδρέας τον έπιανε και φύγε. Μπορεί να μην το θυμώ, εγώ ήμουν μωρόν όμως. Ναι, ήταν μεξής ο Ανδρέας. Πόσο χρόνο ήμουν τότε, αν ήταν με 40 τώρα ήταν... 20, 19, 20 χρονών. 2001 πρέπει να είσαι. 19, 20 χρονών. Βάλε το 2000 για να το φρονιώ. Θα φίλους σου, γιατί για φίλους μου, για φίλους του, να βρίσουν τον παάς σου. Να έρθω όμως σε μια να κολλήσω κάτι παστούτο. Αφού είδες τούτα τα πράγματα, ξέρω ότι ήσουν στο team του μπάσκετ και έμπηκε στα διοικητικά μετά. Τούτο το πράγμα που έζησες, σε ενοχλήσε στο να πεις πού πάω? Όχι, γιατί στο τέλος της ημέρας, μεγαλώνοντας και βλέποντας ότι ο κόσμος όντως ήταν τον πάω μου έχουν τον πάρα πολλά ψηλά. Ήταν περιστασιακό. Ο κόσμος ξέρει πώς αντιδρά. Όπως αντιδρούμε και εμείς, είμαστε όλοι. Κάποτε να μας φύγει κάτι, κάποιον να βρίσκουν που πρέπει, κάτι να κάνουμε λάθος. Σωστό. Θεώρησα ότι... Εν και τον Τίνο που έκαναν. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή... Έκαναν τον πρόεδρο. Ναι. Όχι τον Τίνο τον Λευκά, δεν είναι τον μονό. Διαφορετικά τα δύο, είναι το άτομο. Κάποιος έπρεπε να φταίξει. Φταίει ο τάδε που δεν αλλάζει τον προπονητή. Γιατί δεν τον αλλάζει? Φταίει ο πρόεδρος. Είναι πλάκι και λόγω του παπά σου στα διοικητικά? Ή ήταν κάτι που ήρθε μέσω κάποιων καταστάσεων? Καταρχήν ήταν ήρθε το μπάσκετ. Ναι. Εντάξει, στο μπάσκετ επειδή έπαιζα ως μεγάλη ηλικία, πριν να σπουδάσω ως μεγάλη ηλικία. Και μετά που επέστρεψα η ομάδα ήταν, δεν υπήρχε ομάδα στην ΑΕ. Και έκανα μια ομάδα με τον Μιχάλη, τον Μιχαήλ τότε, και πάμε τύπου την δεύτερη κατηγορία με παγιούς παίχτες, Φαντούση, Σελανίκο, Μιχαήλ, Πεντάρη, διάφοροι Κύπροι παίχτες που παίζαν, να διανεβάσουμε την ομάδα, να πάμε παίξουμε την δεύτερη κατηγορία και πάμε πρώτη κατηγορία. Και μετά που φκήκαμε πρώτη κατηγορία, αναλάβει ο Λούις του Νίπα, ο Δημήτριου. Και σταμάτησε ο μπάσκετ εγώ, μετά που πολλοί ήταν και πολλά ξένοι. Αλλά ήθελες πάρα πολύ effort για να παίξεις πλέον με 8 ξένους. Είπα ότι αν μπορώ να βοηθήσω περισσότερο, μετά που ζητήσεις πάντα τον παπά μου βασικά. Γιατί πρέπει και τσέγκριση για να κάνεις... να προχωράς το επόμενο σκάλι. Κάνεις αίτηση δηλαδή ή προφορική. Φόρμα εις πετρολίνα. Μια συζήτηση που έχω κάθε πρωί βασικά. Α, οκ. Μια συζήτηση.
Είπε μου, εντάξει, ένιωθα ότι μπορώ να βοηθήσω παραπάνω την ΑΕΚ και την Λάρνακα στο να είμαι πρόεδρος και της ομάδας παραπέκτης. Στην πορεία όμως, μετά από τούτα ούλα που, και μετά από συζητήσεις που είχαμε ενταμε, με τον Κωστάκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Άντρο τον Καραπατάκη, έχουν υποθεί πάρα πολλά θετικά σχόλια για σένα. Θέλουμε να μας πεις εσύ θετικά εννοούμε από τη συμβολή σου, τη συμμετοχή σου και συμμετοχή. Το ναι. Συμβούλιο της ΑΕΚ, το τώρα συνούμε. Ναι, ναι, ναι. Πώς το ζεις το πράγμα? Να σου πω... Νιώθεις ότι έχεις υποχρέωση? Τι υποχρέωση είναι? Υποχρέωση προς την ομάδα, λόγω του ότι ο παπάς σου ήταν ο ιδρυτής της ομάδας, λόγω του ότι υπάρχει το όνομα Λευκαρίδης που εντιαμε, ή απλώς νιώθεις εσύ ότι αγαπάς το πράγμα και θέλεις να είσαι εντιαμε? Να σου πω, όπως θα είπα και πριν, μεγάλωσα, βασικά ήμουν πόρπος σου. Θυμούμες. Για πολλά χρόνια. Έχω πολλές φωτογραφίες μαζί σου. Έχω πολλές φωτογραφίες μαζί σου. Αν νικούμε, χάνεται μάπα. Μα λαλούσαμε σε έτσι πράγμα. Όχι εσύ άλλοι. Ένοιτα του Ανδρέα να φέρεις τη μάπα να μάξουν να πάρεις άλλο κείμενο. Μεγαλώνοντας αγαπάς τον την ομάδα. Εγώ μεγάλωσα και με περισσότερο με ΑΕΚ. Ένα πάρτι. Ναι. Ηλικία μου, όταν ήρθε η στιγμή να μπω μέσα στα διεργά του της ΑΕΚ, όχι του μπάσκετ. Γιατί διαφορετικό, βασικά το μπάσκετ μόνον του σαν... Το μπάσκετ δεν θα σου σταμάτησες όμως. Διότι και για μένα σταμάτησες. Πάλι είσαι εγκατομένος, αλλά σταμάτησες. Είμαι εγκατομένος, αλλά νιώθω ότι το συμβούλιο τώρα, όπως είμαστε με τον Καραβατάκη, είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη για την ομάδα για να πετύχω όλους τους στόχους και νιώθω ότι είμαι, μπορώ να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω τον το συμβούλιο να πετύχουμε και όπου μπορεί να κάνω. Είσαι η ψυχή της του συμβούλιο. Έτσι είναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Νιώθεις το? Είπαμε ότι είσαι πλάκα. Το θέμα είναι πιο απρόβλημα. Κρατούμε τον λάδι. Άιστον να πουλάει, γιατί το λίγο κρατούμε το. Κρατάνω από τον άλλο. Κράτα με λάδι. Απλώς εγώ λέω τα πιο... Πιο ομά, ναι. Είμαι ίσως στην Κερκία να φωνάξω συστήματα μου. Είμαι πιο φίλαθρο, είμαι πιο κοντά στο... Εθουσιώδης. Είμαι πιο εθουσιώδης και πιο νεαρός. Πρόεδρε, που τούτη την πορεία που είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο, είχες αντιπαραθέσεις με άλλες ομάδες, με προέδρους, με συμβούλια, ξέρω εγώ. Έχεις κάποια άτομα που άλλες ομάδες, τις οποίες ας πούμε ξεχώρισες ποιότητα ανθρώπων ή ανθρώπους που είχαν όραμα, που ήταν ηγέτες των ομάδων. Επίπεδο καλή συνεργασία. Παρόλο που είσαστε... Με όλους είχαμε αντιπαλότητες, να το πω έτσι, ναι. Αλλά υπήρχε τρομερός σεβασμός. Υπήρχε τρομερός σεβασμός και από τον Τίμη τον Κύρζη, και από τον Κίκη τον Κωνσταντίνου, τον Ανδρέα τον Παπαέλληνα, τον Λάκη τον Πολυκάρπου της Ομόνιας, τον Λισιώτην της ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ ποιος ήταν τότε, ο Ουράνιος? Ο Κύρκος ο Φωτιάδης νομίζω. Πού, στο ΑΠΟΕΛ? Όχι, ήταν Παπαέλληνας. Ο Ζιβανάρης. Με τον Ζιβανάρη τότε, τον πατέρα, ναι. Ο οποίος και εκείνος ήταν τότε και το ΑΠΟΕΛ ήταν σε μεγάλες κατακτήσεις. Ήταν η χρονιά που μετά από 18 χρόνια έπιασε κάποιος άλλος εκτός Λευκωσίας το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Κι όμως υπήρχε σεβασμός. Δηλαδή μπορεί να είχαμε κάποιες αντιπαραθέσεις, μικροπαρεξηγήσεις ή οτιδήποτε, αλλά πάντοτε είμαστε φίλοι. Ουδέποτε είχαμε οτιδήποτε. Ύστερα με το φρίξον τον Σαββίδη που ανάλαβε τον Απόλλωνα, τον Πάμπον τον Γεωργιάδη όταν έπιανε το πρωτάθλημα ο Απόλλωνας. Είχαμε πάρα πολλά φιλικές σχέσεις με όλα τα σωματεία. Και νομίζω
θεωρώ ότι και εκείνοι, τούτοι που ανάφερα, έτσι έχουν θεωρούν και εμένα. Απόψεις. Έχουν τις ίδιες απόψεις. Εντάξει, είναι και θέμα ανθρώπου, είναι και θέμα χαρακτήρα. Εσύ ήσουν το άτομο που ενάρτησε σε αντιπαράθεση με άλλο. Δηλαδή, ήσουν άνθρωπος ήπιος. Εγκάμνω καυκάδες. Εγκάμνεις καυκάδες, ναι. Όχι, ένισε του. Γεγονός. Ένισε ο Ανδρέας. Εντάξει, με είδε να νευριάζω. Είδας ένα νευριάζω. Είμαι άσχημος άμα νευριάζω. Είδας ένα νευριάζω. Περνάς εύκολα. Αλλά περνάς εύκολα. Περνάμε εύκολα. Στιγμές που να σου βγουν αξέχαστες, κακές και καλές. Κοιτάξτε, η καλύτερη στιγμή ποδοσφαιρικά σίγουρα είναι το πρωτάθλημα του Πεζοπορικού. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Και η δεύτερη καλή στιγμή μπορώ να πω ήταν εκείνη η ημέρα με τον Εθνικό Άχνας που είδα 4.000 κόσμο μες στο γήπεδο. Μετά υπήρξαν πάρα πολλά καλές στιγμές, το κύπελλο της ΑΕΚ, το τελευταίο εννοείς, τα μπάσκετ, η Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα. Υπήρξαν αρκετές πολλά καλές στιγμές. Κακές στιγμές... Διάγραψες τις. Ναι, σβήνοντες. Εν τες θυμούμαι. Ή έθελω να τις θυμούμαι. Ναι. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να ασχολείται με το ποδόσφαιρο έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται. Δεν μπορεί να σκεφτεί τις κακές στιγμές. Πρέπει να σκέφτεται μόνο τα καλά. Θετικά. Θεωρώ ότι και ο Πεζοπορικός και η ΑΕΚ στιγμάτισαν και τη ζωή μου και της οικογένειας μου. Και θεωρώ ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό θετικά. Σίγουρα θετικά. Ναι, θεωρώ ότι και εγώ έκανα έναν καλό όνομα μέσω του αθλητισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι και άλλες ομοσπονδίες άλλων αθλημάτων καλούν με σε διάφορα events τα οποία κάνουν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι εποφελήθηκα από την ιστορία, διότι θεωρώ ότι είμαστε μια οικογένεια η οποία είμαστε γνωστοί anyway. Ναι. Άρα εν εποφελήθηκα εγώ τον αθλητισμό για να γίνω κοινός που είμαι. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είμαι κοινός που είμαι και έτσι νιώθω. Πάνω σε τούτο που λαλείς με τις άλλες ομοσπονδίες, πολλές φορές μια απόδειξη το πόσο αγαπητός είσαι, εντάξει, να σε ρωτήσουμε για εσένα, μένει της πυρκάς. Μιλούμε, κύριε. Στέλνω μήνυμα. Για το πόσο αγαπητός είσαι και πώς σε βλέπει ο κόσμος, ακούστηκε πολλές φορές το όνομα σου για πρόεδρος της ΚΟΠ ή του ΚΟΑ. Δηλαδή, οπότε γίνεται κάτι μες στην ΚΟΠ, τον δίνω το λευκαρίδι να βάλω. Για να το βάλω, που είναι ένα κέραιος έτσι και... Αλλά... Εν καέλας που ποτέ, ξέρω. Ας σου εξηγήσω γιατί. Ναι. Γεγονός ότι αρκετές φορές προτείνα μου να μπω είτε πρόεδρος της ΚΟΠ, είτε πρόεδρος του μπάσκετ, είτε πρόεδρος του... Όχι, του ΚΟΑ μου ζητήσαν, για να είμαι fair, της Ολυμπιακής Επιτροπής. Υπάρχει ένας βασικός λόγος. Εκτός που ότι είμαι εκείνος που είμαι και φιλάθλος. Και είμαι φιλάθλος της ΑΕΚ. Άρα, για να αναλάβεις τέτοια απόστα, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι αμέτωχος. Δηλαδή πρέπει να είσαι... Μα έχει κανέναν που έχει τα πέλα πάνω του. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Να βάλει γκόλ η ΑΕΚ και εγώ να με πέταχτω είσαι πάνω. Πέταχτω, να απογορεύεται. Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος μιας ομοσπονδίας. Άλλο να πετάσεις επάνω να πανηγυρίζεις για το κόλ της ΑΕΚ και άλλο να είσαι ό,τι αποφάσεις παίρνεις να είναι υπέρ της ΑΕΚ, ας πούμε. Τώρα να οπείς μέσα σου... Άκου να σου πω. Έχει μια βάση, έχει, μου λέει πρόεδρε. Έχει μια προκατάληψη. Άσχετον ό,τι μου προτείναν, άσχετον ό,τι μου είπαν, είναι που μου είπαν. Την ώρα μπορεί να γίνει το πράγμα και την ώρα μπορεί να έχει μια...
ένα δίκοπο μαχαίρι, να το πω έτσι, ένα δίλημα. Ήταν μπορεί να κάνω. Μια αίσθηση για το, ακόμα, για το COVID του. Πιθανόν, ναι. Πιθανόν εγώ προσωπικά να κάνω το σωστό, αλλά κάποιο θα αρέσει. Ναι. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν το δέχομαι. Να πάω στον Αντρέα και να τον ρωτήσω. Προηγουμένως είπες μας ότι έχετε καθημερινά με τον παπά σου μια συζήτηση. Όλα τα αδέρφια. Εκτός από το... Επειδή είπετε όλα τα αδέρφια τώρα, πριν από στην επόμενη να μιλήσω. Έχεις και ο Χρήστος. Ο μεγαλός. Ο Χρήστος είναι μες τα boys on tour. Είναι μες τα boys on tour. Είναι άλλη κατάσταση. Ο Χρήστος, ο Δίνος και ο Άρκης. Ναι, ναι. Ακολουθούν όλοι φυσικά. Βλέπουμε τους στα μάτς. Έναν εκατόθηκε όμως κανένας έντονα, εκτός που εσένα. Εντάξει, ο Ντίνο Τσιάρχιστε Μιτσέο, πρέπει να δούμε. Ο Χρήστος νομίζω είναι... Ο Χρήστος όχι. Τον παρακαλάζε να σου πει να γάτσαμε. Κερκίδαν, κερκίδουαν, του δαμένετα. Τον κόσμο το δικό μου. Το λοιπόν... Στο επόμενη ερώτηση ήταν να σε ρωτήσω εάν σε επηρεάζει στις, εάν παίρνεις τη γνώμη του παπά σου και αν σε επηρεάζουν πολλές φορές σε αποφάσεις που να πάρεις, γιατί ξέρω ότι είσαι στο γραφείο, στην δουλειά, στα γραφεία μαζί καθημερινά. Νομίζω δεν επέρασε να αποφάσει που να με το ρωτήσω. Μάλιστα. Ό,τι έκαμε στη ζωή. Ό,τι έκαμε, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Ό,τι έκαμε, ναι. Είμαι λίγο παπόθρευτος. Είναι κακό. Την ερώτηση που μου έκαμε, θα μου πει μια, έκαμε τούτη. Ναι. Και να μου πει. Δεν θα σου πω. Εντάξει, να πεις εσύ. Εκτός αέρα που λέμε. Εκτός αέρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, σήμερα μετά που τούτη την κατάσταση που είδαμε για μια 28 χρόνια, ΑΕΚ. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου για την ομάδα? Κοίταξε, θεωρώ ότι έλαλε μια ωραία κουβέντα ο Μουσκάλης. Με το μωρό. Με το μωρό. Ναι. Και έχει γεγονός ότι το μωρό είναι μεγάλος. Κοίταξε, προχτές ήταν να του πω την κουβέντα ότι πατέρας, γονείς για το μωρό ήταν ο Ντίνος και ο Φίβος. Ο Μουσκάλης είναι ο νονός νομίζω, ναι. Γεγονός. Γεγονός ότι έκαμε πολλή δουλειά τότε. Ενώ νονός νομίζω για το μωρό, είναι το τατάσκο. Ήταν, ξέρεις, είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με τον Ανδρέα. Πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολλά τότε και μετά, όταν ξανά ήρθε στην ΑΕΚ. Ήταν, πράγματι ήταν ένας που έδωκε το στίγμα, αγάπησε την ομάδα. Και θεωρώ ότι έκαμε μας πάρα πολύ καλό τότε. Θα ξεχάσω, εσύ να θυμάσαι, που μπήκε μέσα στα ποδητήρια την ημέρα που αναπαίξουμε με Μπαρτσελόνα και είπε μας το περίφημο 11 11 Ναι, Βάλε και εσύ το κόου, λαλί μου, ευχήκαμε βάρτο, λαλί μου, λέω του καλά, κύριε Ανδρέα. Ευχήκε μόνος του και μόλις ευχήκε μόνος του με τον πορτάρι, λέμε, πού είμαι. Κάτι έτσι σκέφτηκα και την ώρα. Διότι δεν είναι εύκολο πράγμα να βρείτε. Έδερε μας ο Ρονάλτο ο Πασίς. Ναι, ο Πασίς. Έδερε μας ο Ρονάλτο, έβαλε μας και ο κόου. Μαγιός ο Πασίς. Να μ' το θεωρείς τώρα, ναι, τότε ήταν παστός. Ευχήν τρεις συνεχόμενες χρονιές παίχτης, καλύτερος παίχτης της Ευρώπης. Ήταν αφού τότε η Μπαρτσελόνα τότε ήταν. Σήμερα ο Ανδρέας εκτός. Ξέρουμε ότι είσαι στην Πετρολίνα, είσαι στα γραφεία. Εκτός που τη δουλειά, ξέρω ότι έχεις χόμπι. Έχεις κάποια χόμπι. Αυτοκίνητα, μοτόρες, ιστορίες, ξέρω εγώ. Είσαι στο Πουμιτσίσι, γιατί ξέρω ότι και ο παπάς σου ήταν αρέσκουν του τα αυτοκίνητα. Και δεν ξέρω αν μπορούσαμε που ξεκίνησες και το δικό σου το χόμπι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το ξεκίνησα, αλλά είμαι σίγουρος ότι σίγουρα επηρέασε. Γιατί είσαι ωραία παγιά αυτή η όβασμα.
Έγκουσα ύβρεστα και έφερες τα πίσω. Ο Ανδρέας αρέσκει του να σάζει, να πιάνει μαγιά, να κάνει κοιμό. Αρέσκει μου να κάνω ρίσκο βασικά. Και μοτόρα και αυτοκίνητα. Είναι το χόμπι σου. Βρίσκεις χρόνο. Έβρισκα, τώρα δυσκολεύκουν. Δηλαδή είδα, σε κρατήσεις 3-4 αυτοκίνητα και κρατήσεις παλιά και πολύ κοφτήσεις από τα... Τα παλιά αρέσκουν ότι τραβάσαι παραπάνω. Εντάξει, ο πρόεδρος ξέρω ότι αρέσκει του πάντα ο κοινωνικού. Έχω και... Έχεις και σύγχομπι με τα παλιά. Κοιτάξτε, εντάξει, τα τελευταία χρόνια ένα σχόλιο. Βρίσκεις χρόνο παραπάνω τώρα, είναι παραπάνω οι φασαρίες σου με τα ασχολίες που έχεις. Κάθε φορά που κάθε χρόνο sorry που περνά, λέω ότι είναι αλλιάνοντες ώρες μου, τις δουλειές μου, αλλά δεν ξέρω, φαίνεται ότι πολύ νίσκουν να την αλλιανίσκουν. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω, ναι. Αντί να φεράς βάλεις. Ναι. Εντάξει, δόξα σε ο Θεός, είμαστε... Ουδέποτε όμως αρνείσαι οτιδήποτε για Λάρνακα. Όχι. Η Λάρνακα είναι μες στο τούτο, ναι. Μες στο αγαπότη. Είναι η πόλη μας, είναι η... Θεωρώ ότι... Έχει πολλούς που είναι αγαπούν, αλλά άλλον το αγαπώ και άλλον το... Αλλά κοίταξε, Κωστάκη, η Λάρνακα που θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ήταν η ώρα της, θεωρώ ότι ό,τι μου ζητήσουν για να προσφέρω για την πόλη, θα το αρνηθώ. Γιατί είμαι παθολογικά άρρωστο με τη Λάρνακα. Γιατί είναι απαραίτητα για δήμαρχος? Δεν κάνω για δήμαρχος. Δεν κάνω να σου πω δύο λόγοι. Πολλές φορές είπαμε αν εκατοθώ και πολιτικά και ποτούν το αυτά. Είναι το στυλ μου. Εγώ αρέσκει μου να είμαι ελεύθερος, να μπορώ να κάνω, δηλαδή να μην καλουποθώ μέσα σε ένα συμβούλιο, μέσα σε έναν αυτό. Θέλω να είμαι ελεύθερος και αμέ που μπορώ να προσφέρω. Δεν αρνούμε κανενού να κάνω εκείνο που μου ζητούν, αν είναι για το καλό της πόλης. Αλλά δεν θέλω να είμαι σε έναν τόπο τον οποίο είναι να πρέα κάνω το α ή το β και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαφωνώ. Άρα... Μα σε δήμαρχος εσύ να το κάνεις, γιατί να διαφωνείς. Είναι έτσι απλό, διότι σε κάθε... Είτε δήμαρχος είτε είσαι σε ένα διοικητικό συμβούλιο, έχεις και το υπόλοιπα μέλη. Ναι, το άσχημο είναι τούτο που είσαι ένας επιχειρηματίας που διοικάς μια τεράστια επιχείρηση με τον αλφα τρόπο, ενώ σαν δήμαρχος είσαι μέσα σε έναν καλούπι που έχει κάτι κανονισμούς. Έχει γραφειοκρατίες, έχει αυτά τα οποία... Αυτό ήθελα να πω, ότι για να πιάσεις ένα πράγμα 1000 ευρώ πρέπει να πιάσεις έγκριση, να σπούν και να δημιουργούν πάει... Εντάξει, ναι. Έχει κανονισμούς, σωστά πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί. Αλλά είναι η δυσκολία του επιχειρηματία με το καλούπι. Όταν ήμουν γενικός γραμματέας του ΠΑΣΠ, είχαμε μια συνάντηση για τον πρώτο μεταγραφικό σχέδιο. Θυμάστε ότι οι ποδοσφαιριστές προσπαθήσαμε μέσω του ΠΑΣ όταν δημιουργηθήκαμε να κάνουμε το πρώτο μεταγραφικό σχέδιο. Και είχαμε μια συνάντηση με τους προέδρους των σωματείων, μεταξύ των οποίων τότε ήταν και ο Κίκος ο Φωτιάδης του ΑΠΟΕΛ. Στη συζήτηση που είχαμε, είπε ο Κίκος ο Φωτιάδης σε μια φάση, τσίνος που να τολμήσει να ακολουθήσει τον Τίνο τον Λευκαρίτη, να αυτοκτονήσει σε κάποια φάση. Και ρώτησα τον Περιτίνος, που δεν ξέρω αν σου ξανά είπα την κουβέντα, σου την είπα. Και ρώτησα τον κύριε Κίκο τι εννοάς. Λαλή μου τα λεφτά που βάλει και ο χρόνος που διά για τον πεζοπορικό, ήταν πεζοπορικός τότε, δεν έχει κανέναν που μας που μπορεί να το αντέξει. Και έρχομαι στην ερώτηση, κόστος για τον Τίνο τον Λευκαρίτη, όχι μόνο οικονομικών, αλλά γενικά και οικογενειακών και τα μωρά, ξέρω εγώ, εάν... Τούτον το πράγμα που είσαι από 30 κάτι χρονών στα διοικητικά, εκόστησε σου σε κάποια πράγματα και αν μετανιώνεις για κάτι. Εντάξει, κόστος είχα. Οικονομικό σίγουρα. Και οικονομικό και οικογενειακό ίσως και οτιδήποτε. Ναι. Αλλά αν ξεκινούν από την αρχή, πάλι έτσι ήταν να κάνω. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια πορεία
κάνει εκείνο που κάνει γιατί αγαπά το, γιατί τον ενδιαφέρει, γιατί οτιδήποτε. Θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, και ο Ντίνος κέρδισε και ο Πεζοπορικός και η ΑΕΚ κέρδισε. Άρα κάνει μάτς του το πράγμα. Ως δάμε. Okay. Okay. Ξέρουμε ότι ειδικά μια εταιρεία είναι κολοσσόνη στην Κύπρο. Μαζί και κάποια άλλα άτομα. Στην πορεία τούτη είχες αντιδράσεις βασικά από τον πατέρα σου? Υπήρξαν αντιδράσεις? Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις και θεωρώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να με επηρέασε και η αποχώρησή μου που τα διοικητικά. Παράλληλα όμως έπρεπε να επιλέξω και κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνω για τη δουλειά μου. Άρα όπως ο Ανδρέας ακούει κάποτε καμιά συμβουλή που του λαλώ και εγώ έπρεπε να ακούσω κάποια συμβουλή. Όχι καμιά, αφού λέει ο τύπο. Είπαμε καμιά. Εννοεί λαλή του πολλές, μπορεί καμιά να πιάνει τόπο καλό. Ο Ανδρέας τώρα όμως, ναι. Με τούτα που έζησε τούτο το διάστημα, το όνειρο του Ανδρέα και το στόχο του Ανδρέα, πώς θέλει να ανελιχθεί και τι θέλει να δει για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, εγώ νομίζω το συμβούλιο που είμαστε, όπως είμαστε στη μέρη τώρα το συμβούλιο, πιστεύω ότι... Έχει 9 χρόνια είπε μας ο πρόεδρος, ο άνθρωπος. 9 χρόνια, 4 άτομα μαζί με τον Αυξέντη και τον Αυξέντη. Είναι κρίμα να έμπιασε έναν πρόεδρο και νομίζω ότι θα είναι... Εν κάτι λίγο, πολλά πρωτόγνωρο το πράγμα, δηλαδή με ένα μικρό ευέλικτο συμβούλιο για 9 χρόνια να είναι μαζί και να μην υπάρξει αντιπολίτευση. Γιατί είναι πολλά σημαντικό μέσα σε μια... Διότι θυμόμαστε και εμείς παλιά που ένας το έλλον του, άλλος το άλλον του, παραιτήσεις προέδρων, μιλούμε προ λευκαρίτη εποχή. Νομίζω είναι όλα τα άτομα... Έγινε χημεία, ναι. Είναι μια πολλά όμορφη χημεία που τα βρίσκαμε. Αν τα κάτσουμε μετά τις πολλές φορές να διαφωνήσουμε, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να φύγουμε να βγουν τα αστεία μας. Αλλά νομίζω ότι... Κοιτάξτε, το διοικητικό συμβούλιο, για να λαλούμε και την πραγματικότητα, έκαμε τρομερά πράγματα. Δηλαδή, το γήπεδο δαμή, το οποίο ήταν ένα όραμα όλους μας για να γίνει, κατάφερε και έκαμε το τούτη διοίκηση με τον άντρο τον Καραπατάκη. Yeah. Έτσι είναι τυχαία κάποια πράγματα. Και ο κόσμος βλέπει τον τα πράγματα. Άρα σίγουρα καταλαβαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά το τι έγινε και το που είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, και με που ήταν, με το που είναι σήμερα, νομίζω ότι είναι κρίμα να έχει οποιοδήποτε ο οποίος να αμφισβητήσει την προσπάθεια. Που είπα πριν ότι μπορεί κάποιος να έχει μια αντίθετη άποψη σε κάποια δεδομένη στιγμή για οτιδήποτε μες στην ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω να αναχαριστεί ύστερα παρακάτω. Κοίταξε, Κωστάκη, κάμα γήπεδο, κάμα αυτό, κάμα η ΑΕΚ τζαμέσει 10 χρόνια από δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, έπιαν γήπεδο, τι θέλεις ας πούμε, δηλαδή... Δεν μπορούσε να πιέτσε ένα αυτοί πρωτάθλημα. Σίγουρα μπορούσε, άμα χάσεις το πρωτάθλημα από ένα πέναρτη ανήπαρ στο τελευταίο μάτς, δεν τα που θέλεις δηλαδή, να πιάσεις πρωτάθλημα. Έχασες πέναρτη, ναι, το πέναρτη του περιβόητων ήταν ο Μοντέιρο που έφυγε μόνος του και δεν το έβαλε τον κόρ. Και ο άλλος έφυγε μόνος του. Ο άλλος έχλιασε την τελευταία στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν τούντα πράγματα. Συγκυρίες. Συμβαίνουν. Είδαμε πολλά πράγματα να γίνονται μες στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ομάδες, ας πούμε, ψέσε θόρουν το Real Barcelona, γιατί μετά το μάτσε πια μετά... Μετά που γίνει το 0-4. Ήθελες κάτι να σου περάσει, να περάσει λίγο ναι, ώρα. Ήθελα να μου περάσει. Οπότε κάτσα και θόρουν το και λάλλον μα ήταν που γίνεται εδώ. Μια Real... Όχι. Το θέμα είναι ότι άμα θωρείς το επίπεδο ποδοσφαίρου
και να τρώει 4-0 η Ρεάλ. Που είναι πάνω, ξέρω εγώ πόσους βαθμούς κόμμα. Που είναι 9 βαθμούς που πάνω από την Παρκέτα. Και η Μπαρσελόνα χαμένη φέτος, έτσι ορκέται. Είναι το καλό του ποδοσφαίρου του. Έτσι είναι. Τούτο είναι το ποδοσφαίρο. Προχτές είναι πέσαν το αποέλε, πέσαν μόνοι μας. Ευρέθηκε. Να χλιάσει ο Εγγλέζος. Να χλιάσει ο Εγγλέζος, πρόσεξε. Που ήταν ο καλύτερος μας παίκτης. Ναι, πρόσεξε. Όχι μόνο να χλιάσει ο Νικόλας. Να βρεθεί ο αριστερός μπακ του Αποέλ μες στο κέντρο του γηπέδου μόνος του. Ναι. Και εμείς να είμαστε στην επίθεση και ο αλήθεια ο αριστερός του μπακ. Μα γι' αυτό που έγινε και. Διότι είμαστε όλοι επίθεση. Ναι. Το που το 80 στο 90 βράδυ, 10 ευκαιρίες, ναι. Εντάξει. Συμβαίνει. Τούτο, κοίταξε, τούτο πράγμα λαλείς. Ατυχία. Ατυχία. Επέξαμε μπάλα, εκάμαμε, είμαστε άτυχοι. Γι' αυτό είναι. Ένα λεπτό, Κωνσταντίνε, είναι ατυχία, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε. Και μιλώ να μάθουμε όχι εμείς, να μάθουν και οι παίχτες μας, ότι το παιχνίδι τελειώνει να μας φυρίσει ο διαιτητής. Ναι, σίγουρα. Εκάμαμε ένα φάουλ το οποίο δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε και δεν αμυθήκαμε καλά. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, αντί να αμυθούμε, θεωρούσαμε την μάπα να πάει έξω. Ενομίσαμε να τελειώσε το μάτσι. Δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο παίζεται ως το... Ναι, εγώ θα ξεχάσω την Manchester United με την Bayern, ένα παιχνίδι. Το 1-0 στο 90. Champions League. Έτρωε 1-0 στο 90. Γύρισε. Και γύρισε το στο 93. Βλέπεις και όμως το... Το προβλήτης που τα βάλε, που δεν πήγε πρώην μετά. Ο Σόρτσιο. Ναι. Καλό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχει τις χαρές του και τις κακές του. Λιγόρνεσαι όταν δεν παίζει η ομάδα. Άμα παίζει και φάει και λαλείς, παιδί μου... Τζαμέ είναι το θέμα. Θωρείς είπες προηγουμένως, ποιος είπε δαμέ, ότι παίξαμε μετά από ελ, αλλά χάσαμε μεν, αλλά ναι μεν βαρυφάνηκε εμάς, αλλά ελαλούσαμε να παίξαμε. Διότι εγώ είπα ότι επέξαμε καλά με την ανόρθωση. Και είπα ότι θα σας πω... Είστε μήνυμα? Ναι. Μια απάντηση που σου επίλυσε. Ναι, μια απάντηση. Ναι. Α, οκ. Okay. Λέω εδώ. Ναι, πέρα μας. Θα σου κάνω ερώτηση. Ναι. Να αλλάξετε ρόλους. Να σου κάνω την ερώτηση. Όχι. Το μάτς με την ανόρθωση επέξαμε καλά. Ναι. Και είπα εγώ ότι θα σας πω το επόμενο μάτς εάν η ΑΕΚ έκαμε την τζιγιά της και άρκεψε να βρίσκει τα μύγια της. Διότι εάν ήταν μια αναλαμπή το μάτς με την ανόρθωση ή κάποιες συγκυρίες, δεν πήγε γλύωρα κόουλ ή ξέρω αλφαβήτα γάμμα και δέραμε, έπαιξαμε καλά, είναι ένα. Εάν παίξουμε και με το ΑΠΟΕΛ καλά, σημαίνει ότι δεν ήταν τυχαίο και αρκέψαμε και βρίσκουμε την ΑΕΚ την παγιά. Επέξαμε με τον ΑΠΟΕΛ, δεν επέξαμε με τον Άρη ύστερα που ήταν χειρότερο για μένα. Διότι με τον Άρη έξερες και το αποτέλεσμα του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ 0-0 και θα λες έδερα τον Άρη ή με 4 πόντους. Ξεχάσαμε να πάμε. Κωνστάκη, να σου πω κάτι. Έχεις μια ομάδα η οποία για να κάνει πρωταθλητισμό θέλει ορισμένα πράγματα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις leaders μες στην ομάδα. Ωραία. Θεωρώ ότι η ομάδα εχθές με τον Άρη δεν είχε leader. Παρά το ότι είχε παίχτες οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο, δεν είχε leader η ομάδα. Μπορεί να προσπαθήσαν κάποιοι να κάνουν κάτι. Αλλά σαν ομάδα γενικά η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου εχθές ήταν τραγική και δεν δικαιολογείται. Είμαστε αυτή τη στιγμή τέταρτη στη βαθμολογία, ναι. Και με δυο νίκες μπορεί να βρεθείς δεύτερον, μπορεί να βρεθείς και κοντά στον πρώτο, ναι. Απλά να κλαίμε τους πόντους που εχάσαμε, διότι εχάσαμε ένα αδικαιολόγητους πόντους, αδικαιολόγητους βαθμούς. Άμα σκεφτείς μόνο τα τελευταία δυο μάτς να κέρδιζες, δηλαδή από έτσι την ΑΕ και την Ονάρη.
Ήταν να σου και ο πούντος που τον Απόλλωνα και να παίζεις μαζί του δα μες στη Λάμπη. Φέτος ελίον ιδιόρυθμο το πρωτάθλημα, διότι αν ήμουν και εγώ με τον Απόλλωνα, να σου πω, έχουμε 10 μάτσια να δέρει ο Απόλλωνας. Πέντε. Α? Σε πέντε. Μα είναι πέντε βάρτε... Πέντε και να στο πω κύπελλον έξι. Κι αν τους πόντους το. Τούτες ούλες τις ανακατατάξεις των... Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα λαλείς πάω για πρωτάθλημα και πάω για δεύτερη θέση και πάω για Ευρώπη. Είσαι δεύτερος, τέλος τέταρτος. Ενέχει που την αρχή του πρωταθλήματος, παρά το ότι ελέγανε φαβορεί ο ένας ή φαβορεί ο άλλος, φέτος δεν είσαι φαβορεί. Μα έπαιζε ο πρώτος σε οποιαδήποτε φάση του πρωταθλήματος, με τον τελευταίο, και λάλες, δεν ξέρω ποιος να δέρει. Έτσι. Έτσι. Φέτος ήταν. Δεν το θέλουμε να το χαλάσουμε πάλι. Εμείς εχάσαμε βαθμούς που ομάδες μπορεί να πάρει διαβάθμιση τώρα. Ναι. Και που την Άχνα, ναι. Και που την ΠΑΕ. Ενώ νομίζω φέτος έχουμε. Που την Δόξα. Είχαμε. Να σκεφτείς όμως ότι φέτος έκανε μια. Στόχος του Συμβουλίου ήταν να φέρουμε 23 καινούργιους παίχτες για να κάνουμε κορμό. Και φτάσαμε τη στιγμή να πρωταγωνιστείς. Δεν και περιμέναμε το ούτε εμείς. Αντρέα μου, εν τούτο που είπαμε είναι ότι θέλουμε η ΑΕΚ να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα θα πιάει το πρωτάθλημα, ένα άλλο πράγμα. Όταν είναι να καθιερωθεί και αμέ όμως και να κάνει πρωταθλητισμό. Εντάξει το πρωτάθλημα για να μην το καταλάβουμε. Μα νομίζω κάνουμε. Και εγώ έτσι νομίζω. Τελευταία κάνεις πρωταθλητισμό. Είμαστε, ναι, είμαστε κανένα σόι. Αν σκεφτείς ότι τα τελευταία χρόνια είσαι συνέχεια Ευρώπη, αν εξαιρέσεις πέρσι που ήταν ο κορονοϊό και... διακόπη το πρωτάθλημα, δεν μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία χρόνια είμαστε στην Ευρώπη. Αν δεν διακόπτη του πέρσι, ήταν να πάμε στην Ευρώπη. Βασικά στη χειρότερη χρονιά του Καραβατσάκη, ήρθαμε νέχτη. Ναι. Ναι. Τις άλλες ούλες είμαστε στο. Είμαστε στη συνέχεια. Δεν παίξαμε ποτέ. Και χάσαμε και πρωτάθλημα στα. Δεύτερη εξάδα δεν παίξαμε ποτέ. Anyway. Θέλω και μια άποψη για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Ο Ανδρέας νομίζω λίγο πιο κοντά έτσι μες στο... μες το... Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος μας είναι... Ο κόσμος που έρχεται στο ύπεδο είναι συγκεκριμένος. Δεν είναι λίγος. Δεν είναι λίγος κόσμος. Που λαλούν όλοι είναι πολλά λίγος ο κόσμος της ΑΕΚ. Είναι τζαμέ. Και με 1500 με 2000 καθ... Ό,τι μάτς παίξουμε ξέρω να δούμε τις ίδιες φάσεις. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος μας εντιαμεί, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να το πιστέψει και ο κόσμος σε μια αποτυχία αντί να γράφουμε και να φταίμε τους πάντες είναι την ώρα που τρώεις έναν κόσμο να στηρίξεις την ομάδα και να πού σε χρειαζόμαστε παραπάνω. Νομίζω φέτος είναι η χρονιά που είδα τον κόσμο και στάθηκε στον πούντο του. Ναι, φέτος πάρα πολλά. Και στα εντός... Και στα εκτός, διότι είναι πολλά σημαντικά. Στα εκτός είναι παραπάνω. Στα εκτός είναι παραπάνω. Γιατί ο κόσμος καταλάβει κιόλας. Και ξέρω ότι φέτος η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα πορτά. Αντρέα, σου πω κάτι. Μπορεί να το κάνει. Προχτές, το κάνει προχτές με το ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ ο κόσμος μας. Πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι. Είδες πόσους βαθμούς είχε, ήταν σιωνιά. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι αν είχε 4-5 βαθμούς πιο ψηλά η θερμοκρασία μπορούσε να κάνει και μάμον τέ γιατί προχτές με το ΑΠΟΕΛ. Εγώ στην Άννα, αλλά είμαι θεόρες τα μωρά, είναι κρύβα. Ενώ αν ήταν λίγο πιο βράδυ. Κοιτάξτε, ο κόσμος της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλός. Και κάθε χρόνο είναι πολύ νίσκη, εγώ είμαι σίγουρος. Πολύ νίσκη, απλά εδιψασμένος. Αυτή τη στιγμή εδιψασμένος ο κόσμος και δικαιολογημένα. Έγινε τούτη ομάδα, θωρεί ότι τούτο πράγμα θωρεί το. Έρχεται, νιώθει ότι εκοντέψαμε. Θέλουμε τζίντο σκαλίντο παραπάνω. Ναι. Εάν δεις τα τελευταία χρόνια, την ώρα που πάει να κάνεις ένα σκαλί πάνω, πάει και ο σκαλιά πίσω. Ναι. Τούτο είναι, να σου πω, φυσιολογικό. Για να κάνεις πρωταθλητισμό, έτσι γίνεται.
θέλει υπομονή. Θα έρθει το πρωτάθλημα και με πόν το περιμένεις. Η ΑΕΚ θα κάνει πρωταθλητισμό, το εδήλωσε και ο πρόεδρος, το εδηλώσαν όλοι. Εκείνο που χρειάζεται είναι και ο κόσμος να πιστέψει για τον που λέει ο Ανδρέας. Πρέπει να κάνει κακή, κριτική κακή. Καλή κριτική είναι καλή, πολλά καλή. Να κριτικάρεις ότι γιατί δεν έγινε και τούτον και δεν έγινε και τούτον και να θετική η διαφωνία ή η αθέληση. Όχι να πετάς να βγάλει έξω τον τάδε παίχτη και να κάνει έτσι. Τούτο πράγμα να κάνουμε τους προπονητές της Κερκίδας είναι λάθος. Εγώ ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα. Η κριτική που κάνεις να είναι τεκμηριωμένη, όχι να λες. Γιατί δεν έβαλε τον τάδε, ναι. Μια φορά έκανα και εγώ το λάθος και έκανα μια κριτική του προπονητή όταν ήμασταν παλιά και έκανα του μια κριτική και είπα του «Μα γιατί έπαιξες με την ομάδα και έβαλες τον τάδε που ήταν το προηγούμενο παιχνίδι είναι πέτα». Εννοείς κριτική μόνοι σας? Ναι, κιόμας. Ξέρεις τι μου είπε? Λαλή, μ' ακού να δεις. Εγώ είμαι 7 μέρες μαζί με τους παίχτες και θωρώ ποιος είναι καλά και ποιος είναι καλά. Μπορεί μια ημέρα ένας παίχτης να πετά, λαλή μου, αλλά εάν στην προπόνηση δω τον ότι έχει κενά, είτε αμυντικά είτε επιθετικά, θα το βάλω. Να βάλω εκείνο που νομίζω ότι να με βοηθήσει παραπάνω την συγκεκριμένη ημέρα. Καλά κακά έτσι νιώθω. Και εγώ είμαι ο προπονητής δηλαδή και θωρώ την ομάδα γενικά. Και θωρώ να μου μπορεί να μου προσφέρει ο Α και να μου προσφέρει ο Β. Γι' αυτό ο κόσμος εν και θωρεί κάθε μέρα. Εντάξει, έχει παιδιά που έρχονται και στις προπονήσεις κάθε μέρα και θωρούν και αυτόν. Αλλά είναι προπονητές. Ο προπονητής να κρίνει κάποια πράγματα και να κρίνει και με τον αντίπαλο. Έχει ο αντίπαλος π.χ. κλείωρον παίχτη να πρέπει να του βάλει αμυντικό για με πάνω. Ναι, ναι. Ή τον κατάλληλο αμυντικό. Έχει θέμα τακτικής την οποία σκέφτεται, νιώθει, κάνει το πλάνο του. Μπορεί να του φκεί, μπορεί να μην του φκεί. Έχει φορές λαλούμεν έβαλε δυο παίχτες αλλαγή και βγάλαν και δυο γκολ. Όπως προχτές ποια ομάδα εμπόβαλε έκαμε δυο αλλαγές ή να μπόκαμε και έβαλαν, νομίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα που θόρουν κάτι, θόρουν, έκαμε δυο αλλαγές, ευκήκαν του, έβαλαν δυο γκολ. Όχι, ξένο, αυτοί μου έλεγαν ξένο. Τούτο συμβαίνει, όπως και συμβαίνει και το ανάποδο. Μπορεί να βάλει δυο παίκτες, αμέν του φκού. Εκεί φταίει μόνο ο προπονητής. Είσαι και, εντάξει, έχει και κάτι φάσεις που δεν ρωτάς, ποια είναι η λογική, ας πούμε, δηλαδή να παίζεις, να τις τρώεις. Να τεστρώεις ένα 0 και στο 88 να κάνεις και αλλαγές. Καλά, τι περιμένεις στο 88, δηλαδή να πούμε σαν βάλω 10 γκολ, τι να μου να κάνω. Μπορεί να μην γίνεις μπας στη μάπα. Εντάξει, έχει μια από την πλευρά του σαν προπονητής κάποιος που κάνει τον το πράγμα. Μπορεί να είδε κάτι το 88 να το δει. Πολλές φορές, Κωστάκη μου, πολλές φορές ναι. Τσίνος έχει κάτι μέσα στο μυαλό του το οποίο είναι του κουτουρού. Να είδε έτσι. Εγώ θέλετε που τούτον την εκπομπή δαμε να στείλετε ένα μήνυμα στους φιλάθλους μας, γιατί ξέρω ότι επολύναν, ναι, και ξέρω ότι πιάσαμε πολλά μηνύματα και εγώ και ο Κωστάκης για τούτον την εκπομπή, ότι μαθαίνουν οι πιο μικροί, θυμούνται οι πιο μεγάλοι. Και αν θέλετε, αφού συναφέραμε για τους φιλάθλους μας, κάποια πράγματα να συστήσετε ή να πείτε. Τι μπορώ να πω εγώ είναι ότι ο κόσμος έχει υποχρέωση να έρθει να κάνει τον το γήπεδο κάστρο. Και για να γίνει τον το πράγμα πρέπει να έρθει κόσμος μέσα στο γήπεδο. Και να γεμάτον κάθε μάτς. Να γεμάτον κάθε μάτς. Μπορεί να πληγωθούμε γιατί έφεραμε ένα κακό αποτέλεσμα. Την άλλη εβδομάδα πρέπει να είμαστε πιο μανιασμένοι, πιο παθιασμένοι. Τούν το γήπεδο δεν πρέπει να περάσει κανένας πλέον. Για έναν αποτέλεσμα με γύρισε την πλάτη δηλαδή στην ομάδα για έναν αποτέλεσμα. Κανένας δεν πρέπει να γυρίσει αυτό, την πλάτη. Αυτόν έκαμα την ερώτηση. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, με τα καλά της, με τα κακά της. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει κανένας να περάσει που μέσα στο γήπεδο τούτο. Να ξέρουν ότι ήρθα δαμέ για να χάσουν. Δεν ήρθαμε για να διεκδικήσουν ούτε έναν βαθμό ούτε τίποτε. Τούν το πράγμα για να το πετύχουμε
μόνο με τον κόσμο μπορούμε να το καταφέρουμε. Και ένας από τους λόγους που εκτίστηκε το γήπεδο με τον τρόπο που εκτίστηκε είναι και τούτος. Γιατί το όραμα είναι ότι να κάνεις το γήπεδο έδρα. Η έδρα είναι πολλά σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή που παίζει και ακούει τον κόσμο να φωνάζει υπέρ του. Διά του pressure, διά του δύναμη, διά του πολλά πράγματα για να μπορέσει να προχωρήσει. Τούτο είναι το σημαντικό και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει και να έχει λίγη υπομονή. Τα άλλα ούλα να έρθουν μόνα τους. Ο κόσμος είναι το... Βασικά ο κόσμος διορθώνει τα λάθη της διοίκησης ή του προμετή του κάθε παίκτη. Ο κόσμος είναι εκείνος που να κάνει το ένα βήμα παραπάνω της ομάδας για να καταφέρει όσο μπορεί. Εγώ πιστεύω πολλά στον κόσμο της ΑΕΚ και ιδίως στο μπάσκετ κάθε χρόνο που όποτε πιάνει προάθλημα ο ένας λόγος είναι ο κόσμος γιατί είμαστε πολλές μόνες ομάδες που είναι έτσι κόσμος στα επίπεδα, εμείς και τα πόλη βασικά. Έχουμε τον κόσμο, είπα ότι χρειάζεται και σιγά σιγά μαζί με τον κόσμο η ομάδα να πιάνει το προάθλημα, έχει ό,τι χρειάζεται η ΑΕΚ. Μια μέρα του Ανδρέα. Σάββατο είναι καθημερινή. Όχι, αρέσκει μου να πεις για τα Σαββατοκυρία. Αρέσκει μου να πεις για τα Σαββατοκυρία. Έχεις πολλά καλούς φίλους, ξέρω το. Έχεις πολλά καλούς φίλους, οι οποίοι τα έξω σας, τα δούτα σας. Όχι έξω, είναι να πάμε μια ταβέρνα. Ναι, αυτό λέω. Όμως θέλω να μου πεις γενικά, ο Ανδρέας δηλαδή η μέρα του, η πετρολίνα, το γραφείο, τα χόμπι του, η ΑΕΚ. Τα τελευταία 16 χρόνια το ωράριο μου είναι το ίδιο, πάω η ώρα 7 γραφείο, 6.30-7 με γραφείο, θα σχολάσω, θα ξαποπίσω, έχω μια ρουτίνα στη δουλειά. Εντάξει, μετά το απόγευμα έχω μια ώρα που παίζω το τένις μου. Συνεχίζεις το τένις, συνεχίζεις το αθλήμα. Τώρα ξεκινήσεις, από εκεί από το πάση. Α, τώρα ξεκινήσεις, οκ. Okay. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι έχω λίγο χρόνο το βράδυ μαζί, να πάω με την οικογένεια μου να φάω τα μωρά ή σπίτι. Ο Νίκο το τεραλί θωρίστο ρε. Το φαλί μου. Ναι, το φαλί θωρίστο. Καλό. Έχεις καλά μου παιδιά, ξέρω. Πάρα πολλά είναι η υγεία και η οικογένεια και φίλοι, τίποτα. Έτσι. Του δίνουν το ημέρα του γνωστή. Όχι να μας την πει, έχει πάντα την ξέρω. Συνεδρίαση. Όταν λαλί μου, είσαι από πρόλαβα και ήρθα από τη συνάντηση, λαλί μου, να βάλω και φανελούα. Εντάξει, έχουμε χτύπα ξύλο, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Ευτυχώς τώρα μπήκαν και νέο νέμανι στην εταιρεία να μας βοηθήσουν λίγο. Υπάρχει μια πολλά καλή ιστορία από την οικογένεια μες στην δουλειά, οπότε ο παπάς μου έλεγε δουλειά. Κάποιος τον ρώτησε μια ημέρα καλά το χόμπι σου και άλλα λέει του. Μα είσαι και γερούς που Δευτέρα με Παρασκευή ήσουν Αθήνα. Τρίτη με Παρασκευή. Ήμουν δυο μέρες της εβδομάδας, τρεις ημέρες της εβδομάδας, για 11 χρόνια πήρνα και έρχομαι. Για δουλειά όμως. Ήταν το... Όταν είχαμε την εταιρεία και μέσα, τώρα πιάσαμε ακόμα μια. Ξέρεις, μια νύχτα. Πήγαμε μια νύχτα θέατρο. Να ανοίξω να βγουν κουβέντες τώρα παραπάνω. Λοιπόν, με ο Σπύρο και ο Σπύρος, μόλις έτσι βγήσαν τα πράγματα, θα κάνει έτσι ο Ντίνος. Να μου κάνει ζώνη. Κάμε τη ζώνη. Θα θέλεις πάρα πλάνο. Όχι, να σου πω μια άλλη. Είπα σου την κουβέντα μια ημέρα που κάτσα στην άλλη πλευρά του αυτοκίνητου να οδηγήσω. Α, η κάτσα που είσαι τη μονή. Μια αριστερό, μια δεξί, μια, όταν πήγαμε στην Αθήνα, όταν ήταν ο Σπύρος ο Λιβαθινός, είχαμε καλά νυχτοπερπατήματα των καιρών των προετοιμασίων. Μια νύχτα ήταν, τότε ήταν το σιόν κοντολάζο στα νήσι. Πήγαμε, είπε μας ο Σπύρος, κανόνισαμε τον πρόεδρο να πάμε στο... Δεν είχαν προετοιμασία. Ναι, δικαιούμαστε, ρε Αντρέα, ήταν προετοιμασία. Προετοιμασία δικαιούσε, ρε Αντρέα. Τα προετοιμασία μια φορά πήγαμε Αθήνα, ναι.
Όταν πιάμε το πρωτάθλημα στο στήλες του Ολυμπίου, διότι μιλήσαμε στο Royal Olympic. Όταν πιάμε το πρωτάθλημα. Ναι, πιέναμε στον Παναθηναϊκό. Στην Παιανία. Πιέναμε Παιανία. Anyway, πιάμε στο μαζί δύο τραπέζια, 20 άτομα, πιάμε όλοι οι παίχτες μέσα. Τέλειωσε το τούτο. Σπύρο, είπαμε πόσα να δώσουμε. Δεν είχε πρόβλημα ρε παιδιά, αλλά έφκαλε μια επιταγή ο Σπύρος. Δίνω Λευκαρίδης, μου είπε ο πρόεδρος να γράψω το ποσό όταν τελειώσουμε. Το κέντρο την άδεια την επιταγή για να γράψουν το ποσό στο κέντρο την νύχτα. Έτσι μια άλλη φάση που έγινε, ήμουμε με την Εθνική στην Αθήνα, παίζαμε την Εθνική και τελειώσαμε το μάτσο, την νύχτα επερπατούσαμε, νυχτοπερπατούσαμε. Ήμουν σε κάποια φανάρκα στο κέντρο της Αθήνας και σε μια φάση σταματά, πιέντα πλοίο που είσαι εσύ εδώ. Σταματά να πιέντα πλοίο δίπλα μου, ανοίγει το παράθυρο. Λέμε, δεν μπορεί κανείς να με. Λέω του πρόεδρε, έμεινα και ήμουν 20 χρονών. Λέω ότι ευκήγαμε να περπατήσουμε λίγο τη νύχτα. Ήταν με το χάρι τον Κάρκανα, δεν ξέρω που ήταν. Ήταν και λίγο αργά. Καμιά ταβερνούα, κανένα από τούτο, λαλί μου χρειάζεσαι τίποτα, αλλά ότι είμαστε μια χαρά, εντάξει. Καλά, αλλά, στην Αθήνα. Στο Γκέτε που εκεί βράμε το στέκιο, σε κάτι. Καλά, ναι. Σε κάτι είναι το μέσιο σκότεινες. Ποιος ήταν ο Στέλιος. Ο Τίγκανα. Α, ο Στέλιος ο προπονητής. Πάμε που ήταν να μας ταΐσει η Γκέτεμπορκ. Επίαμε να φάμε, επίραμε να φάμε. Α, ήταν ωραία κουβέντα. Μα η κουβέντα ήταν από την Κύπρο, Τζίνι. Ποια. Με την Get the Work που είναι δεχτήκαν να πάω στα ίσου και είχαμε το κάναμε τους τους ωραίους και μέσα. Ναι. Επίαμε να φάμε σε ένα παλάτι. Μουσείο. Ναι, μουσείο. Και επίαμε μέσα, φέρναν μας κάτι φαγιά, ξέρω εγώ, το ένα, κάτι. Τώρα περίμενε, η κουβέντα ήταν ότι ήρθε τα μέσα η Get the Work και κανονίσαμε να πάω στα ίσου. Και δηλαδή μοντίνος κάνουμε σαν ζώο και κάτι διαφημιστικό. Και κάναμε τους κύριν εμείς. Και αναπτύρες. Ήρθε η Κέντερμπορκ, έτσι θα πάμε να φάμε, να φύγουμε μόνο μιας, είχαν αεροπλάνο και ναι, καταδεχτήκαν να πάμε τώρα που να πάμε και εμείς, ξέρω εγώ. Πήγαμε, την Τρίτη ήταν να μας ταΐσουν. Τετάρτη ήταν το μάτσι. Τι ώρα να πάμε, να πάμε να είμαστε στην προπόνηση και να δούμε. Καμνέτε ακούσια σας δηλαδή. Ναι, ξελαλούσαμε. Στείλαμε μας έναν με μια καπαρτινούν χακίν να μας πάρει. Περίμενε εμείς, αφήκαμε τον τζαμέ του συγκλησιόραν τρία κάρτα, εντάξει πάμε, έβαλε μας μέσα ταξί. Ήταν ρε μα τούτη, έβαλε ταξί, έφταν αυτοί να μας πάρει. Έπαιρνε μας έναν δρόμο θεοσκότεινο. Με εκείνον τον δρόμο βρίσκουμε και το στέκιο, τα που κάνεις ρε, θα πάνω δες. Έφυγε να παρπατήσω ρε. Κάνω την μάνα τώρα. Μισή ώρα του διόλου την μάνα. Κατεβαίνουμε κάτω, ο Ντίνος ο Κωστάκης. Ο Κίκης. Ο Κίκης ο Βρασκευάς, μου κάνεις και εγώ. Μια πόρτα θεώρα, τι ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουμε μέσα, πρώτος εγώ τώρα. Είχε μια σκάλα έτσι. Πέφτια, κάτι πίνακες. Παρπατώ. Φκένω πάνω, θωρώ, κάμπω στους. Παπιό, με αυτά, γυρίζω άλλο κοινό, κρατήσου μας. Πάμε. Ναι, φκένουμε πάνω, ο δήμαρχος του Γκέτεμπορκ, υπουργός αθλητισμού, ξέρω εγώ, αντιπρόεδρος της UEFA, και πιένουν εσείς τι να περιμένα μας εμάς τώρα. Με τις φορμούες σου εσύ. Όχι, έχω το φωτογραφίες πολλές στον Γκέτεμπορκ, με φορμούες όμως, γι' αυτό που τον ερώτησα. Δώσα μας κάτι να πιούμε, εγώ δεν πήγε πίναμε και ποτό, και έγινε τα έμπια, άμα δεν πήγε θα πάμε να φάμε. Άντε ήπιαμε, να πάμε να φάμε, ανοίγουμε μια πόρτα, μπαίνουμε σε έναν τραπέζι θεόρατο, με πολυθρόνες, που είναι τις θρόνους. Και κάθε θρόνος και έναν καρσόνι πίσω. Και ξανίζαμε τον Τίνος απέναντι τώρα, και εγώ ποτά ήταν να μένα στη Σουέφα, πέντως τώρα. Ήταν να χάσετε τώρα. Φέραμε μας κάτι φαγιά, δηλαδή ρε μα να το φάεις τούτο. Είναι τρώοντα. Που είναι τα περίεργα, κάτι. Μα α πούμε. Είσαι και ψάρι, μια άσπρο κρασί. Είσαι ένα άλλο πράγμα που το βουνό, ξέρω εγώ. Φέρνουν και ένα φαΐν.
Όχι, ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Αλλά δεν τα ξέρετε τα φαγητά. Όχι, είχε κάτι μασκαραλίκ. Εν είχε σουβλάκια. Παρέφτεση, σημαίες του πεζοπορικού μέσα, της Γκέτεμπορ, της Κύπρου, μα ολόκληρη κατάσταση. Ήταν μουσείο το οποίο ανοίγαν μόνο σε επίσημες αποστολές. Εμείς δεν τους επεπέντησαμε. Τρώει το γλυκό, λέει του Ντίνου, εντάξει είναι τρώει το γλυκό, είχε κάτι πικρά μέσα, κάτι ξέρω, άρεσε σου, ναι, φέρε και άλλο. Τελειώνουν, κάνουν μια ομιλία ο Ντίνος, μια ομιλία Ντίνου, ο Ντίνος, ξέρω, τους αναπτύρες, επίσαμε τους μαζί μας. Σανά, σανά. Α, τους τους δώσουμε. Μα εδώ κάνουμε ωραία δώρα, ρε. Μα θυμάσαι που είχε ένα, ήταν που είχε μια στολή και είπαμε να την πιάουμε. Μια καμήλα. Μια καμήλα, μπράβο. Μια καμήλα, μέσα στο μουσείο, ναι. Ναι, ναι. Και ήταν, ξέρω εγώ, να μπούταμε μια κάτι... Ιστορικό μνημείο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μεγάλη κατάσταση. Λοιπόν, μια και μιλούμε για το Γκέτεμπορκ. Μια ωραία κουβέντα ήταν η εξής. Τέλειωσε το μάτς. Ήταν 5-1. Τέλος πάντων, κι αν είμαι ο Μακαρίτης ο Σταυρινός, λέει μου, καλά σου δεν γίνεται να βγάλουμε και κανέναν γκολ. Να το με ευκάλαμε. Λέει μου, ήταν το ράδιο, ναι, λέει ότι 5-0. Είχαμε μαζί μας τον εκφωνητή, τον Μακαρίτη, τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδη, ναι. Πάω, λέει του, πόσα πόσα το μάτς, 5-0, λέει. Λέει μου, ευκάλαμε γκολ. Πότε ευκάλαμε γκολ. Λαλό του... Μας παρομιλάς, είχε έτσι κουβέντα. Λαλό του, ευκάλαμε γκόλ ο Λιβαθινός στο τέλος του ημιχρόνου, ήταν 3-1 το ημιχρόνο. Λαλό του, ευκάλαμε μας ύστερα άλλο δύο γκόλ. Δεν το είδα. Καλάν που ήσουν, λαλό του. Μα δεν ξέρω, λαλί μου, πρέπει να γύρισα που ποτέ, πρέπει να έκαμε. Ήταν και στραβίπεδο. Σιόρ, λαλό του, εντάξει, ήταν και μεγάλος ο άνθρωπος τότε. Τότε δεν είχε τηλεοράσει και ποτέ. Πιάνναν ποτούν τα ραδιοφωνικά. Τηλέφωνο που μιλούσες. Με ποτούν τα τηλέφωνα του τραπεζού, όχι μομπάιλ. Ναι, 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 ναι. Καλό. Πέντε και ένα αποτέλεσμα στην Κύπρο 5-0. Ήταν 5-1, δεν έλεγα. Ναι, 5-1. Αφού κάμαμε το 3-1. Ήρθαμε από το Γκέτεμπορκ Παρασκευή. Κυριακή έπαιζαμε με την Ομόνια. Η Ομόνια έπαιζε την Τετάρτη, εμείς με τη Σουηδία, η Ομόνια στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Που ερχόμαστε, ευκαιβάζαμε ότι ο προπονητής της Ομόνιας δεν τους άφηγε την νύχτα να πάσει, διότι είχα δύσκολο μάχη με πεζοπορικό. Πέμπτη πρωί είναι φίαση, εμείς ήρθαμε Παρασκευή μεσομέρι που το Γκέτεμπορκ. Εμείς επιμείναμε και κάτω ξεκουραστούμε. Με την Ομόνια, έδραμε τους 3-0. Εμείναμε και κάτω ξεκουραστούμε. Ναι. Είχε μέσα στις εφημερίδες ότι είπα σου να τους παίρνουμε στη Σουηδία 5 μέρες και να τους παίρνουμε να πέσουν. Ήταν ωραίες εποχές. Ωραία. Είπαμε να μην ανοίξουμε κουβέντες γιατί θα δικαιούνταμε με τούτα. Είπαμε πάρα πολλά. Ο Ανδρέα μου έτσι κατακλείδει είπε μας κάτι για να δικαιώσουμε και μας πει ο Ντίνος. Ένα μήνυμα τελευταίο για όλους. Ωραία. Ο Ντίνος. Κοιτάξτε, το είπα προηγουμένως. Είπαμε, το πιο σημαντικό είναι να γίνει το γήπεδο κάστρο. Πρέπει να γεμώνει ο γήπεδο με τις καλές τους, με τις κακές τους. Η ομάδα θέλει τη στήριξη του κόσμου. Χωρίς τη στήριξη του κόσμου δεν μπορεί να επιτύχουμε τίποτε. Γι' αυτό πρέπει όλα τα παιχνίδια αρχομένης που την επόμενη φορά μπορεί να έρθουμε δαμέ μες στο... Είναι με τον Απόλλωνα. Πρέπει να γεμώσουμε το γήπεδο για να φέρουμε το αποτέλεσμα εκείνο που θέλουμε. Είναι εξάρτητα του τι θα γίνει. Ο Ανδρέας, εκείνο που σίγουρα οι εμπειρίες του είναι όπως είπε και προηγουμένως, ένα γεμάτο κίτιο. Προηγουμένως πότε που είπε ο Κωστάκης, εκείνο που είπε προηγουμένως. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Τι που θυμάται σίγουρα είναι ότι όποτε παίζει το μπάσκετ και έχουμε τον κόσμο,
δεν είχε περίπτωση να χάσουν. Ναι. Είχε μια φοβερή εμφάνιση προψές. Ναι, μπράβο τους. Δεν το πιστεύκαμε ούτε εμείς ήδη. Ναι. Ήταν επίαμε και εντάξει, εγώ είμαι σίγουρος ότι να κερδίσουμε, αλλά δεν είμαι έτσι σκορ. Και να πω κάτι. Εντσέντσινο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν πρέπει να λαλούμε ήταν κακός ο κεραυνός. Εμείς τον έκαναμε. Εμείς το, ακριβώς, ναι. Εμείς τον έκαναμε κακό. Έτσι. Και εμείς έκαναμε την εμφάνιση που έκαναμε γιατί επέξαμε όπως έπρεπε να παίξουμε σαν ΑΕΚ. Και στο ποδόσφαιρο κάποτε που ακούω δυστυχώς κάποιους δημοσιογράφους να λαλούν δεν ήταν καλή η τάδε ομάδα και κέρδισε η ΑΕΚ. Όχι, ήταν καλή η άλλη ομάδα. Απλά ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Σημαίνει ότι μια ημέρα που παίζει η ΑΕΚ και βάλει 3 γκολ ή 4 γκολ η άλλη ομάδα είναι καλή. Έκαμε την η ΑΕΚ να μην είναι καλή. Όπως εχθές έκαμε μας ο Άρης να μην είμαστε καλοί το δεύτερο ημίχρονο. Για να παραδεχούμαστε το πώς είναι το ποδόσφαιρο. Όπως εχθές τάψε στη νύχτα η Μπαρτσελόνα έκαμε την Ρεάλ ρεζίλη. Γιατί ήταν η Μπαρτσελόνα πολύ καλή. Δεν μπορεί να λαλείς ότι εν ήταν η Ρεάλ εν ήταν καλή. Όχι. Ήταν η Μπαρτσελόνα καλύτερη. Γι' αυτό που κέρδισε. Τώρα άλλα παιχνίδια που μπορεί να είναι το ίδιο, το ίδιο επίπεδο και η μια ομάδα να κερδίσει και να μένει καλή, συμβαίνει και τούτο. This is football. Ναι, ναι. Άρα εν κατακλείδι, θέλουμε γεμάτη την αρένα. Εγώ θέλω από τον κόσμο μας ότι είμαστε και ο κόσμος και εμείς. Είμαστε ένα. Είμαστε οι πιο τυχεροί φίλαθροι του κόσμου γιατί είμαστε στην πιο όμορφη ομάδα της Κύπρου. Που τη χάνει να είναι και στην πιο ωραία πόλη. Ναι. Αλλή μόνο. Έτσι. Κάνει, είπαμε. Κλείσε βάφα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Είσαι πλάγια. Ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και να ευχαριστήσουμε εμείς και τον Τύρο τον Λευκαρίτη, όχι μόνο για την παρουσία εδώ, αλλά και για την προσφορά σας τόσα χρόνια με ζωπορηγό στην ΑΕΚ και γενικότερα στη Λάρνακα. Και να σας έχουμε για χρόνια ακόμα, να είσαστε κοντά στην ομάδα. Προσωρινά. Τι προσωρινά. Εγώ στον Καραβατάκι μου πήγαινε 6 μήνες προσωρινά και 10 χρόνια. Φίλοι μου καλοί, ελπίζω να χαρείτε αυτόν το podcast που κάναμε σήμερα. Μαζί θα είμαστε στο επόμενο με καλεσμένους τους οποίους ούτε πάει ο νους σας, απλά για τον απλούστερο λόγο, γιατί δεν ξέρουν ούτε εμείς ποιοι είναι.